Για την Ελλάς ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Όποιος και αν είναι, όποια και αν είναι η θέση του στο δημόσιο βίο, όποια και αν είναι η οικονομική ισχύ του. Η αστυνομία μέχρι χθε πραγματοποίησε 575 ελέγχους και έκλεισε 67 συνδέσμους χούλιγκαν σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Έγιναν 17 συλλήψεις, Σημειώνω ότι οι σύνδεσμοι αυτοί ανήκουν σε όλες τις ομάδες, σε ολόκληρη τη χώρα. Και η αστυνομία θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της αποτελεσματικά, χωρίς εκπτώσεις. Προχθές επίσης συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης σε 15χρονο οπαδό στην Αθήνα. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτής της συνεργασίας και δεδομένων των αλλαγών που ήδη έχουν γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προτείνεται μια δέσμη προτάσεων που συμπληρώνουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και κλείνουν όλα τα πιθανά παράθυρα για την οπαδική βία και προβλέπουν την πλέον αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Ειδικότερα, με τις προτινόμενες ρυθμίσεις, αυξάνεται ως προς τα ελάχιστα και μέγιστα όρια το πλαίσιο ποινή για εγκλήματα οπαδικής βίας. Συγκεκριμένα, αυστηροποιούνται οι ποινές του άρθρου 41 σίγμα του αθλητικού νόμου Κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων, βιοπραγίε, απειλέ, είσοδο στου αγωνιστικού χώρου με σκοπό τη διακοπή αθλητική εκδήλωση, ρατσιστικέ εκδηλώσει, δημόσια υποκίνηση σε αδικήματα αθλητική βία κλπ. Στα παραπάνω αδικήματα, όπου σήμερα προβλέπεται ποινή φυλάκιση μέχρι δύο έτη, θα προβλέπεται ποινή φυλάκιση από έξι μήνε έω πέντε έτη. Αντίστοιχα, όπου σήμερα προβλέπεται ποινή φυλάκιση μέχρι ένα έτο, θα προβλέπεται ποινή φυλάκιση από τρει μήνε έω πέντε έτη. Στι διακεκριμένε περιπτώσει επικίνδυνων δραστών, όπου σήμερα προβλέπεται ποινή φυλάκιση μέχρι τρία έτη, θα προβλέπεται ποινή φυλάκιση από δύο μέχρι πέντε έτη. Για το αδίκημα τη δημόσια υποκίνηση σε εγκλήματα οπαδικού μίσου, εκτό από την ποινή, που είναι από έξι μήνε μέχρι πέντε έτη, θα επιβάλλεται υποχρεωτικά και χρηματική ποινή. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσου κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου με σκοπό να παρεμποδιστεί η ανείχνευση και η καταγραφή του από συσκευέ καταγραφή εικόνα, από τι λεγόμενε κάμερε. Για την καθιέρωση του αξιοπίνου προβλέπεται ειδικότερα ποινή φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή. Απαγορεύεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινή για εγκλήματα οπαδικής βίας. Πιο συγκεκριμένα, καταργείται η δυνατότητα της κατεκτέρεσης αναστολής της ποινή, η οποία θα εκτίεται υποχρεωτικά άμεσα. Επεκτείνεται η ρύθμιση της απόλυτης απαγόρευσης της αναστολής και η άμεση εκτέλεσή της στις περιπτώσεις καταδίκης κατηγορωμένου για την αξιόπινη πράξη, της λειτουργίας συνδέσμου ανεφαδίας ή μετά από παραβίαση της φράγησής του, ή στι περιπτώσει παραβίαση παραεπόμενη ποινή για απαγόρευση παρακολούθηση αγώνων, αγώνων και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα ή περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί δυνάμει εισαγγελική διάταξη ή δικαστική απόφαση. Οι υποθέσει οπαδική βία εκδικάζονται κατά προτεραιότητα και καθιερώνεται σε περίπτωση αναβολή εκδίκαση η υποχρεωτική επιβολή εχουν επιβληθει δυναμει αγγελικη διαταξη η δικαστικη αποφαση οι υποθεσει οπαδικης βια εκδικαζονται κατα προτεραιοτητα και καθιερωνεται σε Έτσι, όταν η εκδίκαση της υπόθεσης αναβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλονται υποχρεωτικά περιοριστικοί όροι, όπως παραδείγματο χάρη παρακολούθηση αγώνων και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα κατά το χρόνο διεξαγωγής τους. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί το ποινικό πλαίσιο που αφορά στην οπαδική βία και σε αδικήματα που τελούνται εντός των συγκεκριμένων ορίων και εκτιμούμε ότι με όσα θα αναγγείλει ο αρμόδιος Υφυπουργό Αθλητισμού, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων, που προφανώ δεν έχουν καμία θέση σε μια σύγχρονη, ευνομούμενη, δημοκρατική πολιτεία του 21ου αιώνα. Αναδιαμορφώνουμε το ισχύον πλαίσιο για τι λέσχε φιλάθλων και τη στενή σχέση των ΠΑΕ, ΚΑΕ και ερασιτεχνικών σωματείων με του οργανωμένου φίλου και υποστριχτέ τη ομάδα του. Έτσι, προχωρούμε σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων και φυσικά των παραρτημάτων τους ανά την επικράτεια έως 31 Ιουλίου 2022. Να σημειώσω ότι σήμερα έχουμε καταχωρημένες και λειτουργούν νόμιμα 12 λέσκες φυλάθλων και 222 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ήδη τεθεί υπόψη στις ηγεσίες του Υπουργείου Προστασίας. Ένα εύλογο μεταβατικό διάστημα έω ότου επιτραπεί ξανά η αδειοδότηση των λεσχών και των παραρτημάτων του, σύμφωνα όμω με το νέο πλαίσιο το οποίο θα κινηθεί στι εξή κατευθύνσει. Το Εραστεχνικό Σωματείο, η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ, μπορούν να αναγνωρίσουν έω μία λέσχη φιλάθλων έκαστη. Η έδρα τη λέσχη θα είναι υποχρεωτικά πλέον η έδρα του Εραστεχνικού Σωματείου. Τη ΠΑΕ ή τη ΚΑΕ, όπου βεβαιώνεται η Λέσχη. Έτσι, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ ή η η Σωματείο θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ελέγχου στο μητρό και στις δράσεις των μελών της Λέσχης. Παράλληλα, υπάρχει υποχρέωση της ΠΑΕ, ΚΑΕ ή Αθλητικού Σωματείου να αναρτά στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία της Λέσχης Φιλάθλων και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση εποπτείας και την καταγραφή παράνομων περιστατικών θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και ποινέ διεξαγωγή αγώνων χωρί θεατέ. Για να λειτουργεί νόμιμο νόμιμα παράρτημα Λέσχης Φιλάθλων, οπουδήποτε απαιτείται η εγγραφή στο Μητρό Μελών τη Λέσχη τουλάχιστον 50 ενηλίκων μονίμων κατοίκων τη περιοχή Λειτουργία του με καθαρό ποινικό Μητρό. Ανακαλείται η άδεια λειτουργία λέσχηση παραρτήματο εφόσον ασχηθεί ποινική δίωξη σε τουλάχιστον δύο άτομα μέλη τη λέσχηση του παραρτήματο για αδικήματα αθλητική βία, παράβαση περί ναρκωτικών ή περί όπλων και για το έγκλημα τη ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το Υφυπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση δημιουργεί ψηφιακή πλατφόρμα με τίτλο Ψηφιακό Μητρό Μελών Λεσχών Φιλάθλων που θα επικαιροποιείται κάθε καλοκαίρι με ευθύνη των υπευθύνων της Λέσχης. Πιστοποιημένοι χρήστες του Μητρώου είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Λεσχών φιλάθλων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παραρτημάτων τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων τμήματων αμοιβωμένων αθλητών ή ανωνύμων αθλητικών εταιριών που έχουν δώσει τη συνένεσή τους για την αναγνώριση της Λέσχης. Απαγορεύεται η διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων στι θύρε των γηπέδων, όπου συγκεντρώνονται οι οργανωμένοι οπαδοί. Το μέτρο θα ισχύσει άμεσα, δηλαδή από την ψήφιση του νόμου και συμπεριλαμβάνει και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η ΠΑΕ, η ΚΑΕ και τα αεραστεχνικά σωματεία θα προβαίνουν αποκλειστικά στη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες οργανωμένων οπαδών και μόνο στου νόμιμους κατόχου του θα επιτρέπεται η είσοδο. Εφόσον μετά από δειγματοληπτικού ελέγχου των στελεχών τη Ελληνική διαπιστωθεί παράνομη παρουσία, φυλάθου στι εξέδρε, τότε θα επιβάλλονται, Θα επιβάλλονται κλιμακωτές ποινές αναστολής λειτουργίας της θύρας, καθώς και διοικητικά πρόστιμα.